4 επερωτήσεις σύνολο στις 2 ημέρες, καθώς και θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάμε από τις επερωτήσεις σχετικά με την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Μηνάς Λευκάδας και το ποτάμι και τη μόλυνση του ποταμού Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο. Ήταν οι επερωτήσεις από την παράταξη Όνειο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά, για το Αχίλιο και το Λαζαρέτο από την παράταξη Ανάσα και για την αντιπλημμυρική προστασία στα νησιά, καθώς επίσης και για τους χώρους στάθμευσης στο ξενοδοχείο Οίκος, στη Δασιά, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη Μένουμε Ιόνιο έφερε επερώτηση για τα έργα αποκατάστασης από το σεισμό του 2015 στη Λευκάδα. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, μεταξύ των θεμάτων αποφασίστηκαν η 9η τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και η 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έτος 2024. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο ψηφίστηκε και ομόφωνα ήταν το θέμα της παροχής επιδόματος στέγασης στους επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς των νησιών μας και κάποιες μελέτες και προμελέτες οι οποίες εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Την Κυριακή στις επερωτήσεις είχαμε τη γέφυρα του ποταμού, το καφέ Γυαλί και τη Βίλα Ρώσα από την παράταξη Όνειο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά, την διάνοιξη δρόμων διαφυγής σε τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στη Ζακύνθου, αλλά και τις ελλείψεις προσωπικού στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς από τον Γαλιατσάτο, από τον κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο και την παράταξη Ανάσα, καθώς επίσης και την αντικεραυνική προστασία και την πρόθεση κατασκευής ή επισκευής σχολικών συγκροτημάτων από την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Η κυρία Αδρή και η παράταξη Μένουμε Ιόνιο είχε επερώτηση για τον επαρχιακό δρόμο Σαρακινάδου Ζακύνθου. Στα θέματα, στην ημερήσια διάταξη, εγκρίθηκαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορα έργα, καθώς επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα και τροποποίηση και συμπλήρωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά περιφερειακή ενότητα.